Γεια σας όλοι εσείς. Πάλι, 7 χρόνια μετά. Αυτό που αναζητά η ηρωίδα, αυτό που θέλει να συναντήσει ή που πιστεύει ότι συναντά, είναι ακόμα μια παραδεισένια μέρα. Και θυμάμαι ότι όταν εγώ έφυγα από την Άνδρο και το ξέρουν όλοι οι φίλοι και οι γνωστοί, έλεγα ότι έζησα το δικό μου παράδεισο. Με πάρα πολύ βαθιά συγκίνηση το λέω. Το δικό μου παράδεισο τον έζησα τους 2 μήνες εκείνους στην Άνδρο με όλους μας, εμάς, γιατί ήμασταν όλοι εμείς μαζί. Όλοι μαζί. Τι να πρωτοθυμηθώ. Ευχαριστώ τόσο πάρα πολύ τη ζωή μου που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία, που ο Παντελής μου είχε δώσει αυτή την ευκαιρία, που η Ιωάννα μου εμπιστεύθηκε τότε το σενάριό της. Και σήμερα θα μιλήσουμε πάλι για αυτή την παραδεισένια μέρα που ο καθένας μας πρέπει να πιστεύει ότι θα συναντήσει. Κάποια μέρα, την ίδια μέρα και πάντοτε. Η ηρωίδα μου λέει, σε αυτή τη ζωή τελικά αυτό που μετρά είναι να σκύβεις και να σηκώνεις το κεφάλι πάντα. Και τώρα καταλαβαίνετε γιατί αναφέρομαι σε αυτή τη φράση τις σημερινές εποχές. Και επίσης αποκαλύπτει ένα άλλο μυστικό που δεν θα σας το πω, που έχει να κάνει με τον ίδιο τον πυρήνα της ζωής και είναι τόσο πολύ ενθαρρυντικός. Δεν το πιστεύω. Πάλι εδώ, Βαγγέλη. Θα έρθουμε στα σκαλάκια να σας βρούμε.